ότι αλλάζουν στάτους οι εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι θα επιλεγούν στις υποίδρυση ΕΜΟΔΕ, είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, σε ό,τι αφορά τις επικείμενες μετακινήσεις εποχικών πυροσβεστών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη στελέχωση των νέων ΕΜΟΔΕ. Αυτά τα παιδιά που αλλάζουν στάτους, που περνάνε από την κατάσταση του εξαμηνίτη εποχικού, περνάνε σε ένα ειδικό σώμα, σε ένα επίλεκτο σώμα όπως είναι η Διασοκομάντο, το πρώτο που θα έπρεπε να νιώθουν περηφάνεια γιατί πέτυχαν κάτι πολύ σημαντικό και επιπλέον θα έπρεπε να νιώθουν την ανάγκη να υπηρετήσουν εκεί που τους χρειάζεται η υπηρεσία. Ότι πέρα από το σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με την αποδυνάμωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Κρήτης, οι μετακινήσεις αυτές συνιστούν πρόβλημα κοινωνικό αλλά και οικονομικό, τόνισε η Ελένη Βατσινά. Την προκήρυξη λοιπόν θα έχουμε ανακατανομή του πυροσβεστικού προσωπικού, αφού οι σημερινοί εποχικοί πυροσβέστες θα φύγουν από τις υπηρεσίες τους για άλλες περιοχές, εγκαταλείποντας οικογένειες και σπίτια. Δεν προβλέπεται προτεραιοποίηση της εντοπιότητας κατά το διορισμό των πυροσβεστών δασικών επιχειρήσεων και των πυροσβεστικών υπαλλήλων εν γέννη, διότι το κριτήριο αυτό, σύμφωνα με την ομολογία των διοικητικών δικαστήριων, έχει κριθεί ως αντισυνταγματικό. Ο κύριος Τουρνάς ανέφερε ότι σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό πρόκειται να ενισχυθεί και η τρίτη ΕΜΟΔΕ με αριθμό δασοκομάντο, με την Ελένη Βατσινά ωστόσο να επισημαίνει ότι η λογική να μεταφέρονται εποχικοί πυροσβέστες από τη μια στην άλλη μεριά της χώρας κάθε άλλο παραλύνει το πρόβλημα που λόγω κλιματικής κρίσης δείχνει λόγω των πυρκαγιών να διευρύνεται. Η διοίκηση έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να καλυφθούν όλα τα κενά. Στο πλαίσιο αυτό σας ενημερώνω ότι σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που επεξεργάζεται και αποφασίζει η ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος πρόκειται να ενισχυθούν και η τρίτη ΕΜΟΔΕ του Ηρακλείου με αριθμό δασοκομάντο. Από την Κρήτη συμμετέχουν στο διαγωνισμό 46 άτομα από διάφορες υπηρεσίες. Αν επιλεγούν και τοποθετηθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα, εκτός Κρήτης, οι τωρινές υπηρεσίες τους θα υποστελεχωθούν και η υποστελέχωση αυτή δεν δύναται να καλυφθεί από την υπάρχουσα τρίτη ΕΜΟΔΕ Κρήτης. Η κυρία Βατσινά τέλος αναφέρθηκε και στις εικόνες που πέρυσι δημιούργησαν αλγινή εντύπωση με επίκεντρο πυροσβέστες που μετά από εβδομάδες δουλειά σε αντίξωες συνθήκες δεν είχαν καν καμπίνα στο καράβι της γραμμής και κοιμόντουσαν στα καταστρώματα των πλοίων. Η λύση δεν είναι να τοποθετήσουμε στον Εύρο έναν άνθρωπο που μένει στην Κρήτη και να νιώθουμε ότι επιτελέσαμε ένα θεάρεστο έργο και στην τελική να λέμε «Έλα δεν πειράζει, άμα πιάσει φωτιά θα τους πάμε στη Ρόδο, θα τους πάμε στην Κέρκυρα και τους στέλνουμε και στην Κρήτη». Και στις συνθήκες με τις οποίες τους στείλατε, τις είδε πέρυσι δυστυχώς όλο το Πανελλήνιο, που οι άνθρωποι αυτοί, μετά από εβδομάδες δουλειάς σε αντίξωες συνθήκες, δεν είχαν καν καμπίνα στο καράβι της γραμμής και κοιμόντουσαν στα καταστρώματα των πλοίων.